σιγά σιγά το κέντρο υγείας υποβαθμίζεται. Και μοιραία, αν όχι τώρα, πιθανώς σε 5-6 μήνες θα γινόταν, αυτά τα μηχανήματα τα φεύγουν από εδώ. Η ερώτησή μου είναι γιατί πάλι βρισκόμαστε προσδιορισμένοι. Αυτό 1 Σεπτεμβρίου που αναλάβαμε, δεν το ξέραμε που πήγε στο κέντρο υγείας. Ότι σιγά σιγά μέσα στους επόμενους 2 μήνες, 3 μήνες, 8 μήνες, τα μηχανήματα αυτά για τους λόγους που θέλουν αυτοί από πάνω, θα φύγουν από εδώ. Άρα θα υποβαθμιστεί το κέντρο υγείας. Γιατί δεν κάναμε τότε μια επιστολή. Γιατί εδώ και 2 μήνες που ο κύριος Σαρίτης έχει αναλάβει δεν του ζητήσαμε μια συνάντηση. Γιατί πάλι βρισκόμαστε ανενημέρωτοι και προεκτελεσμένοι και πρέπει τώρα να ξανακάνουμε επιστολές, χαρτιά, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι που έφυγε. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ πιο εύκολο να κρατήσει κάτι όταν είναι εδώ, παρά όταν φέρει. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι η κινητοποίηση μας στο συγκεκριμένο θέμα πρέπει να είναι εδώ πιο δυναμικές. Γιατί δεν θα είναι μόνο η δική μου πρόβλεψη. Δεν θα είναι μόνο αυτή η υποβάθμιση. Θεωρώ ότι στο βάρος χρόνο η υποβάθμιση θα γίνει τέτοια ώστε να τεθεί και κάποια στιγμή θέμα κομμάτι του κέντρου υγείας της Τηρίδας. Άρα λοιπόν για μένα θα πρέπει οι κινητοποίησεις αυτές και συμφωνώ με την κυρία Κακάνη, πρέπει να είναι πιο δυναμικές. Και πρέπει αν υπάρχουν και άλλες πληροφορίες για το μέλλον, ότι έρχονται και άλλες τέτοιες κινήσεις, να είμαστε προετοιμασμένοι και να κάνουμε όπως κάναμε πιο παλιά και το κερδίσαμε,